I'm the king of the world! Λοιπόν, κάτσε γιατί θα πέσουμε τώρα. Λοιπόν, τέλος. Αγαπημένες μου, ήρθε η ώρα να απαντήσει ο Δημήτρης Γιαννέτος όλες αυτές τις ερωτήσεις που στείλατε αυτό το διάστημα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ, γιατί τον προτιμάτε. Χαίρετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά εγώ θέλω λίγο να συνεχίσουμε το ιδανικό, γιατί δεν το κάνουμε πολύ ωραία, κοίτα. Άφησε το σώμα σου ελεύθερο. Χαζί με. Νιώσε. Θα βρεθούμε και ίδια κάτω. Νιώσε το αέρα. Θα χαλάσει το μαλλί. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Ποια χρώματα μαλλιών, αυτή έπαιξε πάρα πολύ, είναι στη μόδα φέτος. Το ξέρουμε, το στέλνω και στο Twitter. Στο Twitter, χαμός γίνεται. Ποια χρώματα, κορίτσια, αγαπημένες μας φίλες, να προτιμήσετε όλα τα χρώματα που είναι φυσικά. Να αποφύγετε τις πολύ μεγάλες αντιθέσεις σε σχέση με το φυσικό σας χρώμα. Δηλαδή, δεν μπορεί μία κοπέλα, η οποία ή κυρία είναι μελαχρινή, να θέλει ντε και σόι να έχει ένα ξανθό μαλλί. Αυτό είναι φαινόμενο στην Ελλάδα. Περισσότεροι που έρχονται από έξω, κομμωτές και ειδικοί των μαλλιών και, hair colorists, αυτό που παρατηρούν είναι γιατί οι Ελληνίδες πρέπει να είναι όλες ξανθιές. Τους κάνει εντύπωση ότι είμαστε οι περισσότερες ξανθές. Ακριβώς. Το να σου πηγαίνει, π.χ. εσύ είσαι γεννημένη να είσαι ξανθιά. Άλλες κοπέλες που έχουν πολύ σκούρα επιδερμίδα. Βάσει της επιδερμίδας επιλέγουμε το χρώμα μαλλιών. Σχετικά με τη μόδα όμως έχουμε απάντηση. Δηλαδή, σαφώς πρέπει να μας πάει. Αλλά ακριβώς. Ποιο χρώμα παίζει φέτος? Τα χρώματα που παίζουν φέτος είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με κατεβασμένες ρίζες, ομπρέ, όχι πολύ μεγάλες αντιθέσεις χρωματικές. Σαν θέλουμε τα χρώματα που, πώς είναι τα μαλλιά μας το καλοκαίρι που ανοίγουν από τον ήλιο, θέλουμε αυτή την αίσθηση να δώσουμε. Πώς το καλοκαίρι ανοίγουν τα μαλλιά και λες, τι ωραίο χρώμα, αυτές οι φυσικές συντάβεις, πώς θα τις πετύχω. Αυτό είναι πολύ στη μόδα. Εξακολουθεί να είναι στη εξακολουθεί. Μόδα. Είναι... Άρα δηλαδή να είναι η ρίζα λίγο πιο σκούρα, πιο σκούρα και να ανοίγει φυσικά. Ακριβώς. Πώς το πετυχαίνουμε αυτό? Αυτό το πετυχαίνουμε με πολλούς τρόπους, είτε με το μπρέ, είτε με το μπαλεγιάζ. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορούμε και μόνοι μας να τα κάνουμε στο σπίτι, με βαφές που θα βρείτε σε καταστήματα καλλυντικών, ή να εμπιστευτείτε τον κομμωτή σας και να του πείτε να έχετε ένα φυσικό ξάνοιγμα στα μαλλιά όπως το καλοκαίρι από τον ήλιο. Δημήτρη, είδαμε φέτος πολλές κυρίες να έχουν τολμήσει το κούρεμα και τις αφέλειες συγκεκριμένα. Mm-hmm. Άσχετα με την ηλικία τους, δηλαδή και μικρά κορίτσια και μεγαλύτερες, είναι ακόμα στη μόδα οι αφέλειες. Και ποιο πρόσωπο κολακεύει περισσότερο, ποια είναι η ιδανική γυναίκα για να έχει τις αφέλειες? Ωραία, θα σου πω. Να πούμε ότι γενικά πρέπει να τολμάμε στα μαλλιά μας πράγματα. Να μην είμαστε στη φιλοσοφία ότι πω να κουρέψω αφέλειες ή να μην κουρέψω αφέλειες και το σκεφτόμαστε δύο χρόνια. Μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια, αν έχεις κουρέψει τις αφέλειες πριν δύο χρόνια. Θα είχαν μακρύνει. Θα είχαν μακρύνει. Δηλαδή να μην το πολύ επεξεργαζόμαστε, γιατί είναι μαλλιά, μεγαλώνουν. Δεν τη δίνεις το νεφρό σου, μαλλιά είναι, τα κουρεύεις, δηλαδή θα τα ξαναμακρύνουν. Να τολμάμε. Σε ποια πρόσωπα τώρα πηγαίνουν οι αφέλειες? Πρέπει να προσέχουμε αν έχουμε πολύ έντονες γωνίες και μικρό πρόσωπο, ναι. Να μην κάνουμε αφέλειες, γιατί θα έρθει και θα μας κλείσει στο πρόσωπό μας. Συνήθως πρέπει να τις αφέλειες να τις προτιμάνε κυρίες ή κοπέλες, οι οποίες έχουν αρκετά μεγάλο μέτωπο. Έτσι. Μάλιστα. Και την απόσταση στο μέτωπό σου θα μικρύνεις και θα έχεις ένα φρέσκο και ωραίο αποτέλεσμα. Εμένα γιατί μου τις μακραίνεις? Τις μακραίνω γιατί τις κάναμε. Τις είχαμε αρκετούς μήνες, κάναμε το στυλ μας και τώρα να αλλάξουμε. Ναι, στις τρέσες. Και γενικά τα μακριά μαλλιά, αυτό είναι που ρωτούν περισσότερο. Η νέα σεζόν θέλει μακρύ μαλλί? Η νέα σεζόν θέλει μακρύ. Γιατί είδαμε αρκετό κουρεμένο κοντό φέτος. Αρπάξτε τα ψαλίδια, αφήστε τους κομμωτές σας να σας κουρέψουν. Και αυτό που είπα και πριν. Μη φοβόσαστε να κουρέψετε τα μαλλιά σας. Μαλλιά δεν θέλει είναι, μακριά μαλλιά. Τα μακρύνουν. Τα πολύ μακριά είναι λίγο πασέ, είναι λίγο ντεμοντέ, να το πω. Όχι απαραίτητα κοντά να κάνουμε ένα boys look, ένα αγορίστικο look ή ένα καρέ. Κοντά μαλλιά είναι και τα μαλλιά πάνω από το στήθος. Τα δικά μου αγαπημένα μαλλιά για αυτή τη σεζόν είναι τα μαλλιά που είναι 4 δάχτυλα πάνω από το στήθος. Δηλαδή, μακρύ θεωρείται αυτό, βρε Δημήτρη? Εδώ που είναι το μαλλί σου. Δεν είναι το μακρύ που απαραίτητα βλέπεις όλες τις γυναίκες που είναι με μαλλιά μέχρι εδώ πέρα. Δηλαδή αυτό το μήκος που θυμίζει λίγο Kate Moss, που είναι μοντέρνο, με λίγες μακριές αφέλειες. Είναι το ιδανικό κούρεμα. Είναι το ιδανικό και το must της φετινής σεζόν του καλοκαιριού. Ρωτούν εδώ για τα χτενίσματα. Εγώ λέω θα την αλλάξω την ερώτηση. Εάν μπορούμε να μπούμε στο μπάνιο, να λούσουμε τα μαλλιά μας, βγαίνουμε από το μπάνιο και με τρεις κινήσεις να έχουμε ένα πολύ in χτένισμα. In χτένισμα. Υπάρχουν πολλά. Εύκολα εννοώ, δηλαδή να μην χρειάζεται να πάμε στο κομμωτήριο. Βέβαια, βέβαια. Και χωρίς να χρησιμοποιήσεις και ψαλίδια, πιστολάκια, όλα αυτά. Μπορείτε να πάρετε αλατόνερο, είναι το καινούριο must και trend στα προϊόντα styling που κυκλοφορούν στην αγορά. Μπορείτε να πάρετε το salt water, να ψεκάσετε τα μαλλιά σας σε νοπά, θα πάρετε πολλά νερά
με την πετσέτα, στη συνέχεια θα ψεκάσετε τα μαλλιά σας με αλατόνερο. Α, θα το βάλουμε σε ένα βαποριζατέρ. Είναι ήδη, το πουλάνε ήδη σε βαποριζατέρ. Αν δεν παίρνω το αλατόνερο από το... Όχι! Είναι φρέσκια η ρίζα μας. Και... και ψεκάζουμε τα μαλλιά μας και εφόσον στεγνώσουν με το αλατόνερο, τα ξαναψεκάζουμε και τα τσαλακώνουμε με τα δάχτυλά μας, με τα χέρια μας. Έτσι δημιουργούμε ένα ατιμέλητο look. Πώς είναι τα μαλλιά της Ζιζέλ που βλέπεις και λες τι μαλλιά έχει αυτά η άτιμη Ζιζέλ. Μάλιστα. Πιστολάκι δεν βάζουμε καθόλου. Καθόλου. Τα αφήνουμε να στεγνώσουν φυσικά γιατί με το πιστολάκι τα φριζάρουμε. Τέλεια. Τι γίνεται με τις πλεξούδες? Δηλαδή υπήρχε μία περίοδος, άνοιγες περιοδικά, άνοιγες τηλεόραση, έβλεπες έτσι νέα ωραία κορίτσια, πλεξούδα παντού. Πίσω, ψαροκόκαλα, ανοιχτή. Φτάνει. Κουτσιδάκια. Φτάνει. Δηλαδή όχι άλλο πλεξούδες. Νομίζω ότι παραφορέθηκαν, όλοι κάνανε τις πλεξούδες. Δεν σημαίνει ότι δεν θα ξανακάνουμε ποτέ στα μαλλιά μας πλεξούδες, γιατί η μόδα ανακυκλώνεται, έρχεται και ξανά και ξανά. Πάντως, πια είναι λίγο παλιό. Είναι λίγο πριν δύο χρόνια, mm-hmm. στις προηγούμενες σεζόν η πλεξούδα. Αν θέλουμε να κάνουμε μία πλεξούδα, θα πρέπει να τη χαλάσουμε πάρα πολύ, να έχει απλά ένα πολύ ατιμέλητο look, αν είστε φαν της πλεξούδας. Αλλά γενικά έχουν βγει καινούρια. Εσύ τώρα βρε, Δημήτρη, που είσαι στη Νέα Υόρκη, θέλω να μου πεις, αλλά να είναι ένα στυλ που να ταιριάζει και στην Ελληνίδα. Mm-hmm. Περπατάς στον δρόμο στη Νέα Υόρκη και βλέπεις πολλές γυναίκες, κοριτσάκια, κορίτσια, τέλος πάντων. Ποιο είναι ένα πολύ ωραίο στυλ, αυτό το στυλ που το βλέπεις στους δρόμους της Νέας Υόρκης, υπάρχει, γενικότερα mm-hmm. είναι μια τάση και μπορεί να το υιοθετήσει και μια Ελληνίδα. Δεν θα σου πω για ένα συγκεκριμένο στυλ, γιατί στη Νέα Υόρκη αυτό που παρατηρώ και βλέπω και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, είναι ότι παντού μπορείς να δεις μόδα, να εμπνευστείς, στυλ, είτε θα πας στο σούπερ μάρκετ, είτε θα πας σε ένα musical το βράδυ, θα δεις διάφορα στυλ. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, είτε σε ένα κόκκινο χαλί που μπορεί να δεις, είναι οτιδήποτε κάνει να φαίνεται φυσικό και αχτένιστο. Στην Ελλάδα γενικά έχουμε την οτροπία λίγο να τα έχουμε όλα τα μαλλιά χτισμένα, λίγο ξύλινα. Τα βλέπεις και λες, βγήκε από το κομμωτήριο. Πρέπει να φύγουμε από αυτή τη φιλοσοφία. Δηλαδή, το πιο ωραίο χτένισμα να κάνεις, μετά πρέπει με τα χέρια σου να κάνεις αυτή την κίνηση. Ποια? Αυτή την κίνηση στα μαλλιά σου. Δηλαδή, βγαίνοντας από το κομμωτήριο, πρέπει να το χαλάσουμε λίγο. Πρέπει να τα χαλάσουμε. Πρέπει να είναι τα μαλλιά μας φυσικά, να αναπνέουν, να κουνιούνται τα μαλλιά. Δεν μπορεί να βλέπεις τα μαλλιά που. Ωραία. Εγώ έχω λεπτή τρίχα. Mm-hmm. Και σαφώς είμαι της άποψης του φυσικού. Αλλά χρειάζεται λίγο κρυπάρισμα, θέλει λίγο κάτι. Φυσικό πρέπει να είναι σωστά δουλεμένο. Δεν σημαίνει ότι για να έχουμε ένα φυσικό μαλλί, άρα τι κάνω, πιέρω από τον μπάνερ και το αφήνω χτένιστο. Πρέπει να χτενιστεί σωστά και μετά στη συνέχεια να χαλάσει. Πώς θα κάνεις τα μαλλιά σου και τη δεύτερη μέρα θα πεις, α, σήμερα κάθισα τα μαλλιά μου ωραία. Αυτό είναι το θέμα, γιατί έχει μια σωστή βάση. Ατιμέλητο δηλαδή δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε καλό πιστολάκι. Δεν περιποιούμαστε τα μαλλιά. Δίνεις πρώτα τη βάση, θα κάνεις καλό πιστολάκι και μετά με το χέρι σου λίγο το χαλάς. Ακριβώς, θα κάνεις το πιο καλό πιστολάκι εδώ στον όγκο που θες στη ρίζα, αλλά μετά στο τελείωμα είναι το θέμα. Πώς θα δώσεις το στάλινγκ, η τελευταία πινελιά. Να πλακώσεις ένα μαλλί σε μια πολύ σκληρή λάκη και να μην κουνιέται. Δεν βοηθάς, δεν έχεις μια φρεσκάδα. Κατανοητό. Λοιπόν, περνάω στην επόμενη ερώτηση. Ποια είναι τα σωστά φρύδια για φέτος? Μεγάλα φρύδια, πετάξτε τα τσιμπιδάκια, πετάξτε τα ψαλίδια. Τα λατρεύω. Η εποχή σου φέει η κορδά. Λατρεύω τα φαρδιά φρύδια. Τα φαρδιά φρύδια. Το έχω πει πολλές φορές. Τα αγορίστικα φρύδια. Αναδεικνύει το πρόσωπο. Ακριβώς. Και το μυστικό ποιο είναι στα φρύδια? Το καλοβγαλμένο φρύδι. Να τα καθαρίζουμε μόνο από κάτω και να τα χτενίζουμε με το ειδικό βουρτσάκι. Αν δεν έχετε ειδικό πινέλο για τα φρύδια βουρτσάκι, μπορείτε να πάρετε μια παλιά μάσκαρα που σας έχει τελειώσει, να πλύνετε το βουρτσάκι και να το έχετε για να χτενίζετε τα φρύδια σας. Από την παλιά τη μάσκα. Ακριβώς. Και η κίνηση που πρέπει να έχει, συγγνώμη που σας διακόπτω, να έχουν τα φρύδια πρέπει να είναι λίγο προς τα πάνω. Λίγο να βλέπετε εδώ πέρα στο τέλος, τις τριχούλες να τις κάνετε έτσι, για να έχουν μια ανωδική φορά τα φρύδια. Γιατί όλο αυτό έρχεται και μας ανοίγει το βλέμμα. Να ρωτήσω όμως κάτι. Mm-hmm. Αυτό σε μια κοπέλα που είναι 18 χρονών, 16 και τώρα θα ξεκινήσει να βγάζει τα φρύδια της. Μια κυρία που τα βγάζει όμως πάρα πολλά χρόνια και έχει ήδη ένα πολύ λεπτό φρύδι, τι κάνει? Τι μπορεί να κάνει, γιατί ξαναπιάνουν τα φρύδια μας. Πολλές κυρίες το έχουν πάθει αυτό. Θα πάρουμε ειδικό πινελάκι σε ανοιχτή απόχρωση. Είναι το άλλο μυστικό των φρυδιών. Μπορεί να έχουμε και μαύρα μαλλιά, δηλαδή. Ακόμη και η Ατζελίνα Τζολί, όταν είχε μαύρα τα μαλλιά της, πάντα τα φρύδια ήταν πιο ανοιχτά. Mm-hmm. Αυτό να πούμε, πρέπει όλες οι κυρίες και οι κοπέλες να το εφαρμόσετε στα φρύδια σας. Από τα πιο σκούρα μαλλιά μέχρι τα πιο ανοιχτά, πρέπει τα φρύδια μας να είναι λίγο πιο ανοιχτά, να είναι ένα. Μην μας σκληραίνουν, γιατί τα πολύ μαύρα. Άρα φρύδια, με βαθύ ανοίγουμε λίγο τα φρύδια μας.
Αυτό είναι το μυστικό μου, απαγορεύεται κανονικά. Αλλά αν έχετε κάνει αλλεργικό τεστ και δεν σας δημιουργεί καμία αλλεργία, δεν θα έχετε, φαντάζομαι, και πρόβλημα στα φρύδια. Λίγο να τα ανοίξουμε. Αν έχετε κάποιο είδους αλλεργία και φοβόστε και δεν μπορείτε, σας το απαγορεύει ο γιατρός, μπορείτε με κάποιο ειδικό σκούρο make-up foundation να βάλετε στο μπουτσάκι που σας είπα πριν για τα φρύδια και να το ανοίξετε τοπικά στο μακιγιάζ. Έντονο χρώμα στα μάτια, να το τολμήσουμε. Έντονο χρώμα στα μάτια είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Δηλαδή, αγαπούμε οι Ελλήνες και το μπλε και το πράσινο. Να πούμε ότι η μπλε σκιά στην Ελλάδα είναι must. Το μοβ. Ο τρόπος χρήσης είναι το θέμα. Δηλαδή, πώς θα δουλέψεις αυτές τις σκιές. Για μένα το ιδανικό ποιο είναι. Αυτά που βλέπουμε, να μην ξεπατικώνουμε, να σα το πω έτσι, ό,τι βλέπεις σε catwalk, σε φωτογραφίσεις μόδα, σε editorials περιοδικών. Βλέπουμε ένα μοντέλο που μπορεί να είναι 16 χρονών και να βάλεις πάνω όλη τον ωκεανό, ναι, σε μπλε σκιά. Το να το κάνει μια κυρία που μπορεί να δουλεύει στην τράπεζα, δανείζομαι, δεν κολλάει, πώς να το πω. Άρα η χρήση πώς πρέπει να είναι, με μέτρο. Παν μέτρον άριστον, αυτό που λέω πάντα και το ξαναλέω. Οτιδήποτε κάνω, να το κάνουμε με μέτρο και να δούμε αν μας πηγαίνει. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι, να έχεις μαύρα μαλλιά, μαύρα φρύδια, σκούρα επιδερμίδα και να βάλεις και μια γαλάζια σκιά. Άρα το χρώμα στη σκιά πρέπει πηγαίνει μόνο σε αυτές που έχουν γαλάζια μάτια ή πράσινα μάτια. Όχι. Δεν είμαι της γνώμης. Έχεις πράσινα μάτια, θα βάλεις πράσινη σκιά. Όχι. Οτιδήποτε βάζουμε σε φυσικούς τόνους, δηλαδή είναι χρώματα της άμμου, είναι καφέ χρώματα, είναι γκρι χρώματα. Θα πάω και στο Κυπαρίσι που έχει πράσινη βάση, αλλά είναι πάλι το βλέπεις. Τα δέντρα είναι φυσικά χρώματα. Αυτά πηγαίνουν σε όλους. Είτε έχεις μπλε μάτια, είτε έχεις πράσινα μάτια, είτε έχεις μαύρα μάτια. Όσον αφορά τα χρώματα, τα έντονα, μοβ, ροζ, μπλε, καλό θα είναι να το βάζετε με μέτρο και σε συγκεκριμένα events. Όχι κάθε μέρα και παντού. Και το μπλέκουμε και με καφέ. Το μπλέκουμε με καφέ. Το καφέ γιατί κάνει γίνο, είναι χρώμα λίγο πιο σκούρο. Λίγο για να το κατεβάσει. Από το δέρμα μας και σβήνει πολύ ωραία. Για το κόκκινο κραγιόν σε ρωτούν. Το καλοκαίρι φορούμε κόκκινο κραγιόν φέτος ή βάζουμε και άλλα χρώματα. Χαίρομαι που η Ελληνίδα πλέον έχει αρχίσει να ξεπερνάει το κόλλημα ότι εμένα δεν μου πηγαίνει το κραγιόν, το κόκκινο. Και είναι μόνο για βράδυ. Είναι μόνο για βράδυ και αυτά. Το κόκκινο κραγιόν, να πούμε ότι ναι, μπορείς να το βάλεις σωστά όλες τις ώρες της ημέρας. Αν δεν φορτώσεις το υπόλοιπο, δηλαδή μπορείς ένα πρωί να ξυπνήσεις και να βάλεις ένα κόκκινο κραγιόν. Αν δεν φορτώσεις με πολύ μάσκαρα και πολύ και βάλεις και eyeliner. Πλέον το κάνουμε νομίζω. Βάζεις ένα κόκκινο κραγιόν και είσαι κατευθείαν, για μένα η κάθε γυναίκα με το που ξυπνήσει πρέπει να φοράει ένα κραγιόν. Είτε είναι κόκκινο είτε είναι. Συγκεκριμένο. Eyeliner, κόκκινο κραγιόν, όλα τα έχω σήμερα. Να πούμε, κάθε γυναίκα έχει το δικό της κόκκινο κραγιόν. Μπορεί να βρει το κόκκινο που της ταιριάζει. Γιατί το κόκκινο κραγιόν έχει βάσει μέσα, άλλο έχει μπλε, άλλο έχει κίτρινο. Οπότε κάθε γυναίκα μπορεί να βρει το κόκκινο που της ταιριάζει. Άρα σου αρέσει το καλοκαίρι το κόκκινο. Μου αρέσει το καλοκαίρι. Άλλα χρώματα για φέτος κραγιόν. Βέβαια, το κοραλί είναι το απόλυτο χρώμα. Βάζουμε λιπλός φέτος ή είναι πάλι το μάτ που είχαμε το χειμώνα. Όχι. Φέτος θέλουμε τα χείλη μας λίγο πιο δροσερά. Α, τα θέλουμε πιο δροσερά. Ναι. Όχι πάλι με υπερβολή, έτσι. Αλλά θέλεις λίγο να έχουμε. Θέλω να έχω μια ενυδάτωση χωρίς να σημαίνει ότι θα αρχίσει να τρέχει και θα πρέπει να το μαζέψουμε χαρτομάτι. Το σκούρο αυτό που ήταν πολύ στη μόδα. Είναι πιο χειμωνιάτικο το σκούρο, το μπορντό, το. Όχι για καλοκαίρι. Το χρώμα αυτό από το βατόμουρο είναι πιο χειμερινό χρώμα. Το καλοκαίρι σε μια βραδινή εμφάνιση, ίσως με ένα πολύ καθαρό μάτι, μόνο έτσι, να είναι ωραίο. Τα μπρονζέ που ήταν στη μόδα επιστρέφουν ή κρατάμε μόνο την τερακότα ή ούτε καν τερακότα. Θα με βρεις αντίθετο τώρα, γιατί μέχρι τώρα είναι η αγαπημένη μου η τερακότα. Αλλά πλέον θεωρώ ότι πρέπει να αποφύγουμε τις πολύ μαυρισμένες επιδερμίδες, γιατί αρχίζουν και μας μεγαλώνουν λίγο, λίγο μας γερνάνε. Ούτε να πάμε στο άλλο άκρο, να κάνουμε μια επιδερμίδα τελείως πορσελάνη μέσα στο κατά καλό καιρό. Πρέπει να κρατήσουμε μια ωραία, το ωραίο το φυσικό μαύρισμα που έχουμε πάρει από τον ήλιο. Χωρίς να βάλουμε τερακότα. Χωρίς να κάνουμε υπερβολές. Αν αυτό το μαύρισμα που έχεις πάρει από τον ήλιο. Εσύ την αγαπούσες την τερακότα. Συνεχίζω την αγαπάω, αλλά θέλει πολύ προσοχή. Δεν μπορώ να βλέπω όλες αυτές τις υπερβολές που είναι οποιαδήποτε κοπέλα δεις έξω στο δρόμο είναι λες τώρα βγήκε από το spray tan ή έχει βάλει πάνω της μια ολόκληρη τερακότα. Θέλει μέτρο και λάμψεις, μπρονζέ. Λάμψεις πάντα. Πάντα. Δεν θέλω να βλέπω αυτές τις μάτι επιδερμίδες που δεν αναπνέει το δέρμα. Πρέπει να αναπνέει το δέρμα μας. Πρέπει να θέλετε ωραίο, φυσικό και λαμπερό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Το πέσουμε.